Έχεις ζηλέψει ποτέ? Φυσικά και ναι. Και εγώ έχω ζηλέψει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ζηλέψει στη ζωή μας. Ένα πρόσωπο, ένα πράγμα, μια ιδέα. Όμως μέσα από τη ζήλια μπορεί να γεννηθεί η πιο δυνατή αγάπη. Όπως μέσα από τη σκοτεινιά να βγει το πιο έντονο φως. Το κορίτσι στην ιστορία μας δεν το ήξερε αυτό. Τα είχε όλα, τους τέλειους φίλους, την τέλεια ζωή, την τέλεια δασκάλα. Και μία μέρα ήρθε εκείνη, η καινούρια. Με τα σταυτερό της χαμόγελο, της έκλεψε τα πάντα. Θέλεις να ακούσεις πώς έγινε αυτό? Μία τρύπα στο χιόνι, από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Τις εικόνες έχει κάνει Θέντα Μιμιλάκη και το κείμενο το έχω γράψει εγώ. Δεν ήθελε καθόλου να έρθει αυτή η καινούρια στο σπίτι. Ήταν το δικό της σπίτι, τα δικά της γενέθλια, η δική της φίλη. Δεν την ήθελε. Το είπε στη μητέρα της, το είπε χίλιες φορές. Το είπε ευγενικά. Το είπε ήρεμα. Το είπε με θυμό. Το είπε με φωνές. Δεν τη θέλω, σου λέω. Δεν τη θέλω. Ή θα καλέσει στην τάξη όλη ή κανέναν. Η μητέρα της δεν σήκωνε κουβέντα. Δεν ήξερε όμως, δεν ήξερε η μητέρα της ότι μία μέρα η Σοφία, η δική της διπλανή, η καλύτερότερη της φίλη, έκατσε με την καινούργια στο μάθημα. Η ίδια έμεινε μόνη. Τι την ένοιαζε που η καινούργια δεν είχε βιβλίο? Και δεν είδε η μητέρα της τον Άρη να δίνει στην καινούργια ένα χαρτάκι τυλιγμένο 5 φορές. Το ξετύλιγε μια ώρα η καινούργια. Και ο Άρης χαμογελούσε, δείχνοντας τα σιδεράκια του. Στην ίδια δεν έδωσε κανένα χαρτάκι, ούτε καν ξετύλιχτο. Και δεν άκουσε. Δεν άκουσε η μητέρα της δασκάλα να λέει στην ίδια ότι πρέπει να ξανακάνει την άσκηση με περισσότερη προσοχή. Ότι τελευταία είναι αφηρημένη. Ενώ στην καινούρια είπε μπράβο. Και ακούστηκαν και 4 θαυμαστικά. Αχ, κάτι να γινόταν, να μην έρθει. Να έπεφτε στο κρεβάτι από τον πυρετό. Να γέμιζε ξαφνικά ροζ πυράκια από αυτά που δεν φεύγουν, που μένουν στο πρόσωπο για πάντα. Να έπαιρνε κάποιος το χιόνι από όλες τις αυλές και να το έριχνε σε δική της, έξω από την πόρτα της, έτσι ώστε να μείνει εκεί αποκλεισμένη για πάντα. Χα! Το τελευταίο ακουγότανε πολύ καλό. Το έκανε μάλιστα ειδική ευχή. Έκλεισε τα μάτια, σταύρωσε τα δάχτυλα και είπε και φλικ φλοκ. Δεν έπιασε. Η ειδική ευχή δεν έπιασε. Ήρθε η μέρα των γενεθλίων της, χτύπησε το κουδούνι, έτρεξαν όλοι να ανοίξουν την πόρτα και ποια εμφανίστηκε? Η καινούρια. Χωρίς πυρετό, χωρίς ροσπυράκια, χωρίς καν να έχει αποκλειστεί από το πολύ χιόνι. Με τα ξανθά της μαλλιά φτιαγμένα μπούκλες και τα πράσινα μάτια της να πετάνε αστεράκια και ουράνια τόξα. Θέλεις να μάθεις τι έγινε στη συνέχεια? Θα το δεις στο βιβλίο. Όμως, μην το πεις πουθενά, είναι μυστικό. Καλά κρυμμένο μέσα σε μια τρύπα στο χιόνι. Πρόσεξες ότι η ροήδα στο βιβλίο δεν έχει όνομα. Αυτό είναι γιατί θα ήθελα να της δώσεις εσύ το όνομα που αγαπάς. Μπορεί να είναι το δικό σου όνομα, το όνομα της καλύτερης σου φίλης ή το όνομα της αδελφής σου. Θα ήθελα να πάρεις μια κόλλα χαρτί, τις μπογιές σου, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και να ζωγραφίσεις. Να φτιάξεις τα μάτια που σου αρέσουν, το στόμα που σου αρέσει, τα μαλλιά μακριά, κοντά. Και μετά να κολλήσεις αυτή τη ζωγραφιά σε ένα χαρτόνι. Με προσοχή, με ένα ψαλίδι, ίσως να ζητήσεις και τη βοήθεια κάποιου μεγαλύτερου, να κόψεις την ηρωίδα γύρω-γύρω. Έτσι, θα αποκτήσεις ζωή. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με τους άλλους ήρωες του βιβλίου. Να τους ζωγραφίσεις, να τους κολλήσεις ένα χαρτόνι και να τους κόψεις. Με αυτόν τον τρόπο θα έχεις φτιάξει μια παρέα με μικρούς ήρωες, που θα έχουν και θα σου πούνε τις ιστορίες τους, τις περιπέτειές τους. Και ποιος ξέρει, ίσως σου πούνε και τα μυστικά τους. Αυτά που έχουν όλοι καλά κρυμμένα μέσα σε μια τρύπα στο χιόνι.